Η παρουσίασή μου θα γίνει, έχει δύο μέρη. Το ένα είναι να σας δώσω τη δική μου εκδοχή για το πώς προτείνω να επιλέξετε κατεύθυνση και ροές. Και το δεύτερο μέρος θα είναι η παρουσίαση της ροής ΤΑΦ σε σχετισμό και με τις άλλες ροές. Έχουμε τρία επίπεδα τα οποία μέσω της επιλογής κατεύθυνσης και ροών θέλουμε να εξυπηρετήσουμε. Το ένα είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθή επιλογή κατεύθυνσης προσαρμοσμένη στο δικό μας προφίλ. Το δεύτερο είναι η διεύρυνση των γνώσεων που επιτυγχάνεται με την επιλογή των ροών που συμπληρώνουν το προφίλ και μια συμπλήρωση του προφίλ μέσω ελευθερών μαθημάτων. Όσον αφορά την επιλογή κατεύθυνσης, δύο κριτήρια θεωρώ εγώ ότι είναι τα σημαντικά. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η κλίση εκάστου εξημών, το υπόβαθρο που έχει αναπτύξει, αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει καλύτερα ως μηχανικός ή ως επιστήμονας. Πολλοί από εσάς έχετε μπει εδώ ήδη προαποφασισμένοι. Ενδεχομένως για αυτούς αυτό το οποίο είπα είναι ήδη εξασφαλισμένο από την ηλικιακή τους, ας πούμε, προϋπηρεσία. Όσοι όμως δεν έχετε προαποφασίσει, πρέπει να σκεφτείτε με βάση αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε καλύτερα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει σε σωστή επιλογή είναι η εκτίμηση της αγοράς εργασίας, όπως θα προκύψει στη συνέχεια, και των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Πρώτο κριτήριο σημαντικό, πού είμαι καλός. Δεύτερο, τι προβλέπω θα έχει αξία και αντικείμενο στο μέλλον. Το πρώτο είναι πιο κοντά στο να το ξέρει κανείς, το δεύτερο το προβλέπει. Το δεύτερο επίπεδο είναι η διεύρυνση των γνώσεων. Μπορεί να επιτευχθεί είτε με την επιλογή δύο μισών ροών, είτε με την επιλογή μιας πλήρους ροής. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι προσπαθώντας να ισχυροποιήσετε ένα διεπιστημονικό προφίλ, και αυτό χρειάζεται σημερινή εποχή, προτείνω να δείτε την επιλογή της διεύρυνσης ως θεμελίωσης μιας δευτερεύουσας κατεύθυνσης. Αυτή είναι η δική μου πρόταση και συνεπώς προτείνω σε όσους υιοθετήσουν αυτή την εκδοχή να θεμελιώσουν τη διεύρυνση των γνώσεων μέσω της επιλογής μίας ακόμα πλήρους ροής. Θα εξηγήσω όσον αφορά την ΤΑΦ πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και το τρίτο επίπεδο είναι η συμπλήρωση του προφίλ. Αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσω των ελευθέρων μαθημάτων, είτε εσωτερικά στις ροές με κατάλληλες επιλογές μαθημάτων. Το κριτήριο για την επιλογή μαθημάτων, παρότι ενδεχομένως προσκρούω σε απόψεις που έχετε ήδη θεμελιώσει, πρέπει να είναι η ευρωστία του αντικειμένου του μαθήματος, η συνάφεια με το προφίλ το οποίο έχετε επιλέξει και όχι η ευκολία του μαθήματος ή η βεβαιότητα για υψηλούς βαθμούς. Προσωπικώς βλέπω μαθήματα τα οποία φαίνονται ότι είναι εύκολα, παίρνουν βαθμούς, τα προτιμούν από όλες τις κατευθύνσεις φοιτητές και ενδεχομένως να μην έχουν τίποτα να κερδίσουν παρακολουθώντας το. Συνεπώς η ευκολία δεν είναι κατά ανάγκη, είναι ένα κριτήριο το οποίο στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι κυρίαρχο. Στο σημείο αυτό να σας πω και ένα άλλο πράγμα, ότι δωρεάν γνώση και μάθηση δεν θα έχετε βγαίνοντας από το Πολυτεχνείο. Δωρεάν σημαίνει χωρίς κόστος, είτε υλικό, είτε χρονικό, είτε αξιοπρέπειες, είτε οποιοδήποτε άλλο. Συνεπώς, αξιοποιήστε αυτό το χρόνο. Κάντε σωστές επιλογές για να θεμελιώσετε ένα ισχυρό προφίλ. Επισημαίνω κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην ακούστε και στη συνέχεια. Εγώ προτείνω να δείτε και την εκδοχή της δευτερεύουσας κατεύθυνσης. Μιας κατεύθυνσης η οποία θα οδηγήσει το προφίλ σας σε μια διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου μας. Περνάω τώρα στην ροή ΤΑΦ.
Η ροή ΤΑΦ είναι η ροή η οποία έχει ως αντικείμενο τη μετάδοση πληροφορίας. Είτε μεταξύ ανθρωπίνων οντοτήτων, human to human επικοινωνίες, είτε μεταξύ μηχανικών οντοτήτων, machine to machine επικοινωνίες. Προσφέρει στους φοιτητές που θα την ακολουθήσουν το γνωστικό υπόβαθρο, το θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τη μετάδοση πληροφορίας, τις τεχνικές και τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε και μια καλή γνωριμία με τις υπάρχουσες υποδομές. Η ροή περιλαμβάνει διάφορα μαθήματα. Αν την λάβει κανείς ως πλήρη ροή, είτε για θεμελίωση της κατεύθυνσης τηλεπικοινωνιών, είτε για θεμελίωση δευτερεύουσας κατεύθυνσης, έχει 4 υποχρεωτικά μαθήματα, μικροκύματα στο 6ο εξάμηνο, συστήματα διαμόρφωσης και μετάδοσης στο 6ο εξάμηνο, κεραίες στο 7ο εξάμηνο, ασύρματες ζεύξης και διάδοσης στο 8ο εξάμηνο. Εάν τη λάβει κανείς ως μισή ροή, είτε για να θεμελιώσει κατεύθυνση με ολόκληρη τη ΔΕΛΤΑ, είτε για να συμπληρώσει προφίλ λαμβάνοντάς το ως μισή ροή, έχει ως υποχρεωτικά τα μαθήματα των κεραιών και των ασυρμάτων ζεύξεων. Έχει 4 συστημικά μαθήματα, δορυφορικές επικοινωνίες, συστήματα κινητών επικοινωνιών, φωτονική τεχνολογία και συστήματα οπτικών ινών. Και 4 μαθήματα εξειδικευμένων θεμάτων ηλεκτρομαγνητισμού. Προσφέρει ένα προφίλ αυτόνομο, αυτό το οποίο ονομάζουμε μηχανικός RF, μηχανικός ράδιο επικοινωνιών. Δίνει γνώσεις ενσυρμάτων επικοινωνιών, DSL και οπτικές τεχνολογίες. Δίνει σημαντική γνώση σε ασύρματες επικοινωνίες, κινητά και υψηλωτά συστήματα επικοινωνιών, ασύρματα συστήματα κορμού επικοινωνιών. Δίνει γνώσεις σε δορυφορικές επικοινωνίες. Επίσης, όταν ληφθεί σε συνδυασμό με τη ροή ΔΕΛΤΑ, ενισχύει το προφίλ του μηχανικού δικτύων επικοινωνιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όπως και κάθε ροή, θα το αναπτύξουν οι αρμόδιοι προς τούτο, η επιλογή της ροής ΤΑΦ ως μισής ροής, ως μισής ροής για την διεύρυνση γνώσεων. Μπορεί να συνδυαστεί η ροή ΤΑΦ με την κατεύθυνση ηλεκτρονικής και συστημάτων, με τη μεν κατεύθυνση ηλεκτρονικής, με την μεν ροή ΙΤΑ για τους μηχανικούς οι οποίοι θέλουν να δουν πώς υλοποιούνται τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, με τη ροή σίγμα για τους μηχανικούς οι οποίοι θέλουν να δουν πώς βελτιστοποιούνται τα συστήματα επικοινωνιών. Συνδυάζεται με τη ροή, με την κατεύθυνση ενέργειας, κυρίως με τη ροή ε, ώστε να δώσει γνώσεις σε ένα ενεργειακό μηχανικό στο πώς θα μεταδοθεί και θα διαχειριστεί πληροφορία που σχετίζεται με το ενεργειακό σύστημα, με στόχο να οδηγηθεί στη γνώση του smart grid ή στην παρακολούθηση και βίβλεψη συστημάτων. Και με τη ροή λάμδα ή τη ροή ύψιλον, ώστε να ενισχύσει το προφίλ ενός μηχανικού δικτύων ή ενός RF μηχανικού, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι πλέον των συστημάτων επικοινωνιών έχει ένα επίπεδο προγραμματισμού των συστημάτων, είτε κατά καθορισμένο τρόπο είτε κατά περίπτωση. Συνεπώς, έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τη ροή ΤΑΦ και με τις άλλες κατευθύνσεις, προσδίδοντας αυτές το στοιχείο της μετάδοσης πληροφορίας. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ένα μεγάλο μέρος του αντικειμένου του ηλεκτρολόγου μηχανικού πλέον σχετίζεται με δύο έννοιες που θα περιγράψω σύντομα, με τις επικοινωνίες μεταξύ μηχανών, machine to machine επικοινωνίες, όπου δεν μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση ή ένας έλεγχος ενός συστήματος.
ένα μέρος, όχι ένα μέρος, μια κατάληξη των μασίν του μασίν επικοινωνιών είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Εκεί μπορεί να βρει κανείς τον εαυτό του, όποια κατεύθυνση και να έχει πάρει και όποιες επιμέρους επιλογές να έχει κάνει. Επισημαίνω ότι οι ροές Y και λάμδα, η ροή Δέλτα και η ροή Ε έχουν άμεση σχέση πλέον και με machine-to-machine επικοινωνίες και με το Internet of Things. Συνδετικός κρίκος μεταξύ του αντικειμένου των ροών αυτών ή των κατευθύνσεων αυτών. Και των δύο ενιών που σας είπα είναι η ροή TAF, η οποία σχετίζεται με τη μετάδοση πληροφορίας. Είτε μεταξύ ανθρωπίνων οντοτήτων, το ξέρετε πολύ καλά, είτε μεταξύ μηχανικών οντοτήτων. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, γιατί κάποιος χρόνος περισσεύει. Εγώ επισημαίνω ότι μπορείτε να δημιουργήσετε μία τυπικώς δευτερεύουσα κατεύθυνση. Δεν θα γράφετε πουθενά αυτό, αλλά θα έχετε μία διεπιστημονική προσέγγιση. Ένας, ας πούμε, ενεργειακός μηχανικός θα μπορεί να δει πολύ καλύτερα και με πολύ καλύτερη ενσωμάτωση στις εφαρμογές το ευφυές δίκτυο, τις ευφυείς εφαρμογές. Συνεπώς, μπορεί να επιλέξει είτε την λάμδα μισή για να μάθει να προγραμματίζει λίγο καλύτερα ή την TAF μισή για να μπορέσει να δει πώς μεταδίδει την πληροφορία. Αυτά είχα. Δεν ξέρω. Τελείωσα.